Τα αιτήματα ήταν αιτήματα των τοπικών κοινωνιών. Ας αρχίσουμε από τη μια δεξαμενή που την αποδοχή χρηματοδότησης από την περιφέρεια την κάνει ο Δήμος και μετά τη χρήση θα την παραχωρήσουμε στον ΤΟΕΒ Κουτσουρά για τις ανάγκες της ληξιδρίας τις οποίες υπάρχει. Ένα άλλο ήταν η ανάπλαση στον οικισμό της Πάνω Σύμης, κάπου 60.000 αν δεν κάνω λάθος. Και κάποιες δράσεις υλοποίησης για την κοινοπολιτεία γύρω στα 15.000. Ναι, ναι. Ωραία. Να μείνουμε στα νερά, εκεί στην περιοχή σας. Ναι, ναι. Ξέρουμε ότι υπάρχει έντονο πρόβλημα, έτσι, όπως και παντού υπάρχει πρόβλημα. Αυτά τώρα συνεργαστήκατε εσείς με τον ΤΟΕΒ και σας έδωσε, σας είπε τέλος πάντων πού χρειάζεται, τι χρειάζεται, ναι. Όπως και στα Σινοκάψαλα το ΕΒ είχε το ίδιο πρόβλημα. Ξέρετε, αυτοί το ΕΒ ιδρυθήκαν πριν 20-25-30 χρόνια. Ναι. Είχαν κάποιες δεξαμενές. Δεν είναι όπως είναι το ΕΒ στην Ιερά Πέτρα που έχει μία λιμνοδεξαμενή. Για μας εδώ είτε από γεωτρήσεις είτε από πηγές τα νερά πάνε σε μία κεντρική δεξαμενή που είναι περίπου 3.000 κυβικά. Αυτές τώρα τα μπετά έχουν λίγο σαθρώσει. Δηλαδή φαίνονται ορισμένα τα σίδερα. Χρειάζονται κάποιες επισκευές. Πρέπει λοιπόν να φτιαχτούν κάποιες άλλες δεξαμενές, ούτως ώστε να μπορούν οι οργανισμοί να επισκευάσουν αυτές τις δεξαμενές και να υπάρχει βέβαια και αποθήκη πιο πολύ νερό. Να. Μάλιστα. Αυτό. Οπότε τώρα με αυτό εξοικονομείται τέτοιο... Σίγουρα θα γίνει καλύτερη λειτουργία και πιο σοβαρή καταναμή των υδάτινων πόρων. Να. Φανταστείτε τώρα αν δεν γίνει αυτό... Σε 5 ή 10 χρόνια ή τον επόμενο χρόνο, αν τρυπήσει κάποια δεξαμένη, τι θα γίνει, πώς θα τη φτιάξει. Δεν μπορείς να βάλεις το νερό κάπου αλλού, πρέπει να έχεις αποθήκη, πρέπει να έχεις μια κεντρική. Μάλιστα. Οπότε κρίθηκε αναγκαία λοιπόν να δοθεί αυτό το ποσό. Είναι σε οικόπεδα, είναι σε οικόπεδα των Δήμων αυτά. Γι' αυτό τα υλοποιούμε εμείς και μετά θα δώσουμε τη χρήση στους παραπάνω οργανισμούς. Μάλιστα. Ωραία. Με αυτό λύνεται ένα πρόβλημα τέλος πάντων και φεύγει η ανασφάλεια, έτσι να το πω και διαφορετικά. Μην τυχόν και σπάσει αυτή η δεξαμενή. Δεν λύνεται το πρόβλημα εξ ολοκλήρου. Τα γνωρίζετε. Μακάρι να έχουμε βροχοπτώσεις φέτος, γιατί του χρόνου η χρονιά θα είναι ακόμα πιο δύσκολη. Εντάξει, άντε μέχρι το Γενάρη τώρα να πάει, Δεκέμβρη-Γενάρη να πάει. Γιατί μέχρι τώρα, Μαρία, τα αποτελέσματα δεν είναι αναμενόμενα από πλευράς βροχοπτώσεων. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, τώρα, όσον αφορά αυτό, τι γίνεται εκεί στην περιοχή, κύριε Αντιδημαρχέ, τι συζητάτε και με τον πρόεδρο του ΤΟΕΒ, τον κύριο Παπαδάκη, τι λέτε εκεί, πού έχετε εξοικονομήσει νερό, από πού θα βρείτε, αν περπατάει το θέμα της αφαλάτωσης που είχατε βάλει ως στόχο εσείς και το είχατε συζητήσει περισσότερο. Κοιτάξτε, το θέμα της αφαλάτωσης είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Θέλει άλλα πλαίσια για να κινηθείς, αλλά μην ξεχνάμε ότι πρώτα πρέπει να μαζέψουμε όλα τα βρόχινα νερά ή ό,τι άλλα νερά έχουμε και μετά να προχωρήσουμε σε λύσεις αφαλάτωσης, όχι ότι δεν είναι εφικτή, έτσι. Πρέπει να είναι στο τραπέζι και να είναι έτοιμη λύση να δοθεί κάποια στιγμή. Γιατί το να πας μόνο σε αφαλάτωση και να μην έχεις άλλα νερά, για την άρδευση είναι λίγο απαγορευτικό το κόστος. Δεν μπορεί, γιατί από ό,τι λένε στοιχίζει 60, 70, 80 λεπτά. Ποιος θα ποτίζει άρδευση με 70 λεπτά. Δηλαδή το έχετε ψάξει περισσότερο, εν πάση περιπτώσει, και έχετε βρει ότι... Δεν έχει φύγει πάνω το... Η συζήτηση δεν έχει φύγει πάνω από το τραπέζι. Τα συζητάμε. Περιμένουμε να βρεθούν κάποιες λύσεις. Γιατί σας είπα ότι η αφαλάτωση θέλει και χρονοβόρα είναι. Και μην ξεχνάτε ότι δεν έχει γίνει και εδώ τριγύρω μας κάπου για να πάμε να δούμε πώς έχει προχωρήσει αυτό. Έχει προχωρήσει βέβαια στο εξωτερικό. Εκεί πέρα πάλι είναι άλλα τα δεδομένα, άλλες πρακτικές. Μάλιστα. Τώρα, πόσα στρέμματα αρδεύονται από τον ΤΟΕΒ και τη Δήμαρχη εκεί, περίπου? Εντάξει, εδώ στη Δημοτική Ενότητα του Μακρύβαλου υπάρχουν δύο ΤΟΕΒ. Το ΕΒ του Καψάλων και το ΕΒ Κουτσουρά. Ο ΤΟΕΒ του Κουτσουρά είναι γύρω στα 600-700 στρέμματα θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Είναι 5.000 συνολικά τα στρέμματα. Τα υπόλοιπα είναι ελοκαλλιέργειες μεγαλύτερη κάλυψη. Έχει και κάποια μορφή στρεματικά, το πούμε έτσι, αβοκάντο έχουν φτιάξει τα τελευταία χρόνια. Κάποιες οποροφόρα δέντρα.
Έχουν σε εναλλακτικές καλλιεργίες, εν πάση περιπτώσει. Ναι, οι αλλοκαλλιέργειες. Όταν σε 5.000 στρέμματα περίπου τα 1.000 είναι διάφορες καλλιέργειες, τα υπόλοιπα πρέπει να είναι 4.000 περίπου στρέμματα, πρέπει να είναι αλλοκαλλιέργειες. Μάλιστα. Θερμοκηπιακά τώρα, δηλαδή θερμοκήπια, πόσα στρέμματα περίπου έχουμε έτσι καταγράψει, κάτι. Το έβδομο στο Κουτσούρα έχει καταγράψει γύρω στα 700, πρέπει να είναι 600 με 650, 700 εκεί. Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, οπότε αυτά χρειάζονται νομίζω και καλύτερο νερό στα θερμοκήπια. Ο συγκεκριμένο παίρνει κάποια μέτρα τα οποία τηρούνται και μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στι καλλιέργειε. Ωραία. Γιατί ξέρετε, τα θερμοκήπια είναι ευφαθεί καλλιέργειε, δεν μπορεί να το αφήσει χωρί νερό. Δεν είναι και καλό νερό χρειάζονται. Ή αλαιόδεντρα που αν δεν ποτίσει σήμερα, ποτίσει σε μια εβδομάδα, δεν χαλάσει ο κόσμο. Ναι, είναι διαφορετικά. Το θερμοκήπιο πρέπει να το βάλει σήμερα 3 κυβικά νερό, πρέπει να τα βάλει. Δεν μπορεί να τα αφαιρέσει. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, οπότε έτσι λύνεται ένα πρόβλημα. Μην χαθεί νερό. Είναι στα πλαίσια του νοικοκυρέματος που λέμε εμείς συχνά εδώ πέρα, έτσι απλά και κατανοητά. Έτσι, να νοικοκυρευτεί το ζήτημα. Ας ευχηθούμε, Μαρία, να έχουμε βροχοπτώσεις. Γιατί αν δεν έχουμε, δεν θα έχουμε μόνο πρόβλημα στις Σάρδευς, αλλά θα έχουμε και στην Ίδρυση. Σωστά. Σωστά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι μεγάλο το θέμα, το συζητάμε, το έχουμε συζητήσει αρκετές φορές αυτό με το νερό. Εμείς χαιρόμαστε που τουλάχιστον εκεί στην περιοχή δίνεται έμφαση. Κοιτάξτε, δείτε, ό,τι μπορούμε να το πάρουμε πάνω από το τραπέζι, το παίρνουμε. Και δεν αφήνουμε να πέσει κάτι κάτω, έτσι. Και αυτό φαίνεται από τις αποδοχές χρηματοδοτήσεις που έχουμε πάρει από την περιφέρεια. Μάλιστα. Και πρέπει να ευχαριστήσουμε σίγουρα την τεχνική υπηρεσία. Γιατί κακά τα ψέματα, αν δεν κάνεις δελτία, αν δεν κάνεις μελέτες, δεν μπορείς να πάρεις χρήματα. Έτσι, πρέπει λοιπόν να ευχαριστήσουμε και την τεχνική υπηρεσία του Δήμου και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο για το ζήλο και τη δουλειά την οποία δείχνουν και έχουμε τόσες αποδοχές χρηματοδότησης από την περιφέρεια. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε, αν όλα καλά πάνε εκεί, όλα... Ο καιρός είναι καλοκαιρινός, τα βλέπετε. Ναι. Πάμε τώρα στο δεύτερο δεκαήμερο του Νοεμβρίου και ο καιρός, θα πούμε ότι είναι καλοκαιρινός. Καλοκαιρινός είναι. Καλοκαιρινός. Άντε να πέσει η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες, έτσι, μιας και θα έχουμε και ενίσχυση των βορείων ανέμων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, ακόμα πιο ξερά θα είναι τα πράγματα. Μακάρι, γιατί... Θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά δεν ξέρω, δεν έχει βροχή. Εμείς στον τόπο μας θερμοκηπιακές καλλιέργειες θέλουμε, θέλουμε κρύο. Να έχουμε χειμώνα, να έχουμε χειμώνα. Σωστά. Όπως ήταν παλιά, όπως ήταν παλιά. Λοιπόν, ωραία, κύριε Αντιδήμαρχε, να είστε καλά. Την καλημέρα μας εκεί στις περιοχές, Μακρύ Γυαλό, Κουτσουρά, Σκηνοκάψαλα, να είστε καλά. Στο ανατολικό άκρο, γενικότερα. Ναι, ναι, καλημέρα. Θα ξαναμιλήσουμε, να είστε καλά. Ναι, ναι, σίγουρα. Καλημέρα. Επίσης, γεια σας.